Ουρές σχηματίζουν έξω από τα αστυνομικά τμήματα εδώ και ημέρες εκατοντάδες πολίτες που σπέβδουν σε αυτά για να εκδώσουν παλαιού τύπου ταυτότητα, προκειμένου να μην πάρουν τις νέες ηλεκτρονικού τύπου ταυτότητες που σε λίγες ημέρες θα είναι πραγματικότητα. Η αντίδραση μερίδας πολιτών στις νέου τύπου ηλεκτρονικές ταυτότητες είναι μεγάλη, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Μια εβδομάδα μετά, παρόμοιο συλλαλητήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα. Οι αντιδρώντες θεωρούν ότι η ηλεκτρονική αστυνομική ταυτότητα αποτελεί ένα είδος σκλαβιάς και φυλακής, όπως λένε, καθώς όπως υποστηρίζουν θα περιέχει κρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Οι λόγοι είναι ότι είμαστε αντίθετοι με την έκδοση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας, η οποία για μας σημαίνει ηλεκτρονική σκλαβιά, ηλεκτρονική φυλακή, όπου άπαντα τα προσωπικά μας δεδομένα θα είναι στον αέρα. Ένα λογισμικό θα αποφασίσει για εμάς. Θα υπάρχει στην νέα ταυτότητα ένα microchip, είναι γνωστό αυτό, το οποίο θα περιέχει πληροφορίες για εμάς. Διάφορες πεπιθήσεις μας, ιδιωτικές πεπιθήσεις μας, τα σχετικά πιστεύω και θα υπάρχει και ο γεωμετωπισμός. Είναι ένα θέμα νομίζω το οποίο σκοντάφθηκε στο θέμα της θρησκευτικής συνείδησης, διότι ο Θεός μας έπλασε να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, να έχουμε τη θεόστοτη ελευθερία. Και αυτό αντίκειται στον νόμο του Θεού. Για αυτούς τους λόγους θα κάνουμε αυτή την μεγάλη, το μεγάλο συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη για τις 3 Σεπτεμβρίου, την Κυριακή 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι, πιστεύουμε ότι θα έρθουν πάρα πολλοί κόσμοι από όλους τους νόμους της Θεσσαλονίκης. Και από Λάρσα και από Λαμία και από Αλεξανδρούπολη και από Καβάλα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, παντού. Τι απαντούν όμως οι αρνητές της νέας ηλεκτρονικής αστυνομικής ταυτότητας σε όσους τους κατακρίνουν για τη στάση τους, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί τους για τον γεωτοπισμό και τα άλλα προσωπικά δεδομένα είναι αστείοι, δεδομένου ότι η πλειονότητα των πολιτών διαθέτει κινητό τηλέφωνο, πιστωτικές και άλλες τραπεζικές κάρτες, και άρα ο έλεγχος των κινήσεων είναι ήδη υπαρκτός. Σε αυτούς απαντάμε ότι το κινητό δεν είναι απαραίτητο μέσο το οποίο μπορούμε να το έχουμε κάθε μέρα μαζί μας. Το καταργούμε, το σπάμε, όπως και τις πιστωτικές κάρτες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο έγγραφο να τις κουβαλάμε μαζί μας. Η ταυτότητα σε λίγο καιρό, ιδιαίτερα μετά το 2026, θα γίνει μια κάρτα για όλες τις δουλειές μας. Δηλαδή θα είναι απαραίτητη για τη βενζίνη μας, για τα ψώνια μας, για τις συναλλαγές στο δημόσιο, για τις τράπεζες. Θα είναι μια κάρτα η οποία δεν είναι ταυτότητα, είναι μια κάρτα παραχώρησης όλων των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου σε ένα λογισμικό. Αυτό είναι που μας φοβίζει, αυτό είναι. Και δεν νομίζω ότι είναι μακριά αυτή η εποχή που έρχεται. Νομίζω ότι αυτές τις παγκοσμιοποίησεις, όλα αυτά είναι πολύ φανερά τι θα συμβεί στο μέλλον. Είναι το σκαμπάδι για την εφεύρεση του τσίπ στο δεξιχέρι με το πόδι.